Ανισότητα ονομάζεται κάθε σχέση στην οποία υπάρχει το σύμβολο που σημαίνει μεγαλύτερο ή το σύμβολο που σημαίνει μικρότερο. Κάθε ανισότητα αποτελείται από ένα σύμβολο της ανισότητας και από τα δύο μέλη της, πρώτο και δεύτερο μέλος. Ένας θετικός αριθμός α είναι μεγαλύτερος από έναν άλλο θετικό αριθμό β, αν η απόλυτη τιμή του α είναι μεγαλύτερη από την απόλυτη τιμή του β. Ένας θετικός αριθμός α είναι μεγαλύτερος από το 0 και από οποιονδήποτε αρνητικό αριθμό β. Το 0 είναι μικρότερο από οποιονδήποτε θετικό αριθμό και μεγαλύτερο από οποιονδήποτε αρνητικό αριθμό. Ένας αρνητικός αριθμός α είναι μεγαλύτερος από έναν άλλο αρνητικό αριθμό β, αν η απόλυτη τιμή του α είναι μικρότερη από την απόλυτη τιμή του β. Όλα αυτά μπορούμε να τα συνοψίσουμε στον ακόλουθο κανόνα. Αν η θετική διεύθυνση του άξονα των πραγματικών αριθμών είναι προς τα δεξιά, τότε κάθε πραγματικός αριθμός α είναι μικρότερος από οποιονδήποτε αριθμό που βρίσκεται δεξιά του στον άξονα των πραγματικών αριθμών και μεγαλύτερος από οποιονδήποτε αριθμό που βρίσκεται στα αριστερά του. Πρώτη ιδιότητα. Αν προσθέσουμε και στα δύο μέλη μιας ανισότητας τον ίδιο αριθμό, η ανισότητα δεν μεταβάλλεται. Σύμφωνα με την πρώτη ιδιότητα, μπορούμε να μεταφέρουμε έναν όρο από το ένα μέλος μιας ανισότητας στον άλλο, αρκεί να αλλάξουμε το πρόσημό του. Δεύτερη ιδιότητα. Αν πολλαπλασιάσουμε ή διαιρέσουμε και τα δύο μέλη μιας ανισότητας με τον ίδιο θετικό αριθμό, η ανισότητα δεν μεταβάλλεται. Τρίτη ιδιότητα. Αν πολλαπλασιάσουμε ή διαιρέσουμε και τα δύο μέλη μιας ανισότητας με τον ίδιο αρνητικό αριθμό, η ανισότητα αλλάζει φορά. Αν είναι α μικρότερο του β και β μικρότερο του γ, τότε μπορούμε να γράψουμε αυτή τη σχέση που διαβάζεται α μικρότερο του β, β μικρότερο του γ ή β μεταξύ α και γ. Γενικά μπορούμε να γράψουμε με συντομία πολλές ανισότητες μαζί. Και τώρα αυτές οι ασκήσεις.